Σε μια εξέλιξη που ήρθε κυριολεκτικά από το πουθενά, ο βουλευτής Ανδρέας Λοβέρδος επισκέφθηκε τη Βεγγάζη της Λιβύης και συναντήθηκε με Λίβιους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του στρατάρχη και διοικητή του LNA, Χαλίφα Χαφτάρ, και τον πρόεδρο της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων, Ανκίλα Σάλεχ. Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του, ο βουλευτής Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε τις σημαντικές συναντήσεις που είχε με τον Χαλίφα Χαφτάρ και τον Ανκίλα Σάλεχ, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες τόσο από τις συναντήσεις όσο και από την καταστροφή που έχει υποστεί η Λιβύη από τις εμφύλιες διαμάχες. Σε φωτογραφία του, μπροστά από κατεστραμμένο κτίριο, έγραψε: «Στη Λιβύη, το σκληρό πρόσωπο του πολέμου μέσα από μια φωτογραφία, Βεγγάζη πριν και μετά τις εμφύλιες συγκρούσεις». Οι συναντήσεις του Ανδρέα Λοβέρδου περιλάμβαναν και την παρουσία του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας, Σταύρου Βενιζέλου, όμως δεν ξέρουμε τι είχαν στο μενού τους. Πάντως, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία, έχοντας διατελέσει τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών την περίοδο 2002 με 2004. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η προσέγγιση αυτή θα βοηθήσει τη χώρα μας να στηρίξει και να εδραιώσει τη θέση της στη Λιβύη. Πείτε μας και τη δική σας γνώμη για τη συνάντηση και τις συναντήσεις αυτές στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει στο βίντεο, να το κοινοποιήσετε με τους φίλους σας και να πατήσετε εγγραφή στο NMSHD αν δεν έχετε κάνει ήδη. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.